Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Ψυχοεκπαιδευόμενε και ψυχοεκπαιδευόμενοι στο κανάλι μα, μέλη στο κανάλι μα, όσοι έχετε πατήσει το κουμπί για εγγραφή και όσοι δεν το έχετε πατήσει, όσοι βλέπετε αυτό το βίντεο, σημαίνει ότι έχετε μπει στο κανάλι μα. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και με αυτό το βίντεο θέλω να σα ενημερώσω για το πώ θα λειτουργήσει το κανάλι μα το καλοκαίρι του 2023. Θα μου πείτε 11 Ιουλίου και θυμήθηκε να κηρύξει. Την έναρξη του καλοκαιριού στο κανάλι, ναι. Ναι, σήμερα ξεκινάει το καλοκαίρι του 2023 για αυτό το κανάλι, γιατί σήμερα επιτέλους η καναλάρχησα κατάφερε να απαντήσει ναι, ακούτε καλά, 2.000 email τα οποία εκκρεμούσαν από τον Απρίλιο του 2023 μέχρι σήμερα. Λοιπόν, έχω ξοδέψει πραγματικά δύο εβδομάδες, όπου παράλληλα με τα καθημερινά ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο που έφτιαχνα και συνέχιζαν και θα συνεχίζουν να ανεβαίνουν στο κανάλι μας και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, απαντούσα σε email τα οποία μου έστελναν διάφοροι στο email μου. Τα απάντησα όλα και φτιάχνω αυτό το βίντεο τώρα για να σας πω ότι επιτέλους θα ξαναρχίσω να γράφω το 7 μου βιβλίο το οποίο είχα ξεκινήσει να το γράφω αρχές Φεβρουαρίου και που η συγγραφή του διακόπηκε μετά από διάφορα γεγονότα. Πιο σοβαρό από το οποίο ήταν πρόσφατη διάγνωση που δέχθηκα το Μάιο που μας πέρασε για την νόσο Κρόν, μια χρόνια αυτοάνωσονόσο, α την οποία από ό,τι έχω από πολύ νωρί, από την ηλικία των τεσσάρων χρόνων και ζούσα μαζί της όλα αυτά τα χρόνια χωρίς να γνωρίζω τι είναι. Και το αποτέλεσμα αυτής της διάγνωσης ήταν να εστιάσω επιτέλους α, αυτή τη φορά από μια πολύ πιο καθαρή σκοπιά στην υγεία. Η υγεία μου πάει καλύτερα, ακολουθώ τις οδηγίες των θεράπων των ιατρών μου και είμαι σε καλό σημείο. Σε πολύ καλό σημείο. Μου πήρε όμως χρόνο και ενέργεια για να μπορέσω να το επιτύχω αυτό. Γιατί όταν δεχόμαστε μια διάγνωση, είτε έχει να κάνει με μια σωματική ασθένεια, είτε με μια ψυχική διαταραχή, πρέπει να επενδύουμε χρόνο και ενέργεια, να καταλάβουμε με τη βοήθεια των ειδικών τι αυτό που μας συμβαίνει και να συνεργαστούμε, να εφιερώσουμε χρόνο, προσπάθεια, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα της υγείας μας. Είμαι σε καλό σημείο, έχουν πέσει οι δείχτες της φλεγμονής, έχουν σταματήσει τα συμπτώματα της ασθένειας, κάνω μια πολύ αυστηρή διατροφή, κάνω πολύ συχνά εξετάσεις και είμαι σε πολύ καλό σημείο. Ένα έχω να σας πω, η ενδοκρινολόγος μου είπε να σταματήσω να παίρνω τα χαπιά για το διαβήτη. Έχει πέσει έχουν πέσει τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα, έχουν πέσει οι του διαβήτη και φαίνεται ότι ε, αυτή η θεραπεία που κάνω για την νόσο είχε θετική επίδραση και στο θέμα του διαβήτη-προδιαβήτη που ίσως είχα. Ε, Γνωρίζουν ότι η αναστροφή διαβήτη μπορεί να γίνει και μέσα από τη διατροφή. Μάλλον το γνωρίζει ο κόσμο, το είχα ακούσει, αλλά δεν το πίστευα. Τώρα το πιστεύω. Λοιπόν, δεν θα σα πω τι διατροφή κάνω, γιατί δεν είμαι διαιτολόγο, δεν είμαι διατροφολόγο. Ο κάθε ασθενή, σε συνεργασία με έναν κλινικό διαιτολόγο, αναλόγω με την ασθένεια που έχει, ακολουθεί και την ανάλογη δίαιτα. Και σε συνεργασία με τον γιατρό του, φυσικά. Άρα αυτό μου πήρε πάρα πολύ χρόνο, οπότε σταμάτησα να γράφω. Επίση, τα podcast τα οποία ανεβαίνουν κάθε Πέμπτη, τα επεισόδια του podcast, επίσης θέλουν πολλές εργατόρε για να γίνουν. Α, θέλουν πολύ περισσότερο χρόνο από ότι ένα καθημερινό ψυχοεκπαιδευτικό βίντεο. Και αυτά μου παίρνουν χρόνο. Και επίσης έπρεπε να απαντήσω αυτά τα 2.000 email που εκκρεμούσαν, γιατί μέχρι και τις 25 Ιουνίου δεν είχα βγάλει κάποια ανακοίνωση πρόσφατα στην οποία να έλεγα ότι δεν δέχομαι email απάντησα με ότι αυτό συνεπάγεται. Στην καρτέλα «Κοινότητα» στο κανάλι έχω βάλει μερικές αναρτήσεις, απεικονίσεις οθόνης χωρίς ονόματα φυσικά, για μερικά email γλυκά, μερικά email πικρά, μερικά email ε, ε, που μου έκαναν εντύπωση για διάφορους λόγους κλπ. Οπότε φτιάχνω αυτό το βίντεο σήμερα για να σας ενημερώσω ότι από αύριο, Ξεκινάω ξανά επισήμω τη συγγραφή. Οπότε δεν δίναμε να λαμβάνω email, να διαβάζω email και να απαντώ email. Δεν δίναμε. Αυτή την περίοδο λοιπόν που θα γράφω το καινούριο βιβλίο δεν θα απαντάω καθόλου σε email. Αλλά ούτως ή άλλως πρέπει να μπουν κάποια όρια επειδή το κανάλι μεγαλώνει. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 80.000 εγγεγραμμένους συνδρομητές. 100.000 άνθρωποι με βάση τα στατιστικά του καναλιού μπαίνουν κάθε μήνα στο κανάλι. Οπότε δεν είναι παράξενο ότι είχα λάβει 2.000 email από τον Απρίλιο μέχρι και χθε που τελείωσα την απάντησή τους σήμερα τα χράματα. Είπα θα ξενυχτήσω να τα τελειώσω γιατί δεν γίνεται. Τα είχα βάρος στη συνείδησή ε, οπότε πρέπει να αλλάξει λίγο αυτό με τα email Και έτσι 25 Ιουνίου έχω βγάλει μια ανακοίνωση Την οποία ανάρτησα και στο κανάλι Θα σας τη διαβάσω και τώρα Η οποία λέει Δεν μπορώ να απαντάω σε μηνύματα στα social Ούτε να ακούω ηχητικά Ναι γιατί κάποιοι στέλνουν ηχητικά μηνύματα Είτε στα διάφορα messengers στα social Είτε στο email Είναι πολλές χιλιάδες άνθρωποι που παρακολουθούν τα βίντεο μου Είναι αδύνατο να μιλάω στα διάφορα messengers στο κανάλι μου στο YouTube υπάρχουν πάνω από 4.000 βίντεο με θέματα ψυχολογίας, σχέσεων και ψυχοεκπαίδευση. Ψάξτε να βρείτε βίντεο στο κανάλι για το θέμα που σας απασχολεί. Το κανάλι έχει playlists. Έχουμε κάνει, διά, έχουμε κάνει διάφορα βίντεο στο παρελθόν όπου δείχνουμε πώς μπορεί κάποιος να πλοηγηθεί μέσα στο κανάλι και να βρει το βίντεο που τον ενδιαφέρει. Πώς μπορεί στο search να γράψει λέξεις κλειδιά και το όνομα μου δίπλα, να βγουν οποιαδήποτε βίντεο έχω κάνει εγώ σε σχέση με αυτό το θέμα και ούτω καθεξής. Μόνο αν κάποιο δεν βρίσκει σε βίντεο το θέμα που τον απασχολεί, μπορεί να στείλει email, μπορεί να απαντήσω σε ένα email, μπορεί να μην απαντήσω. Εδώ ξεκαθαρίζω ότι δεν πρόκειται να απαντήσω σε email μέχρι να τελειώσω και τη συγγραφή του βιβλίου ή και επαόριστο. Γιατί πρέπει να φυλάμε τις δυνάμεις μας για να κάνουμε εκείνο το οποίο είναι το πιο σημαντικό και θα σας πω στη συνέχεια και κάτι που λέει η για αυτό το σημείο. Αν δεν θέλετε, λοιπόν, μπορεί να απαντήσω σε ένα email, μπορεί να μην απαντήσω, το πιο πιθανό να μην απαντήσω, μπορεί να χρησιμοποιήσω όμως το περιεχόμενο του email για να κάνω βίντεο. Αν δεν θέλετε βίντεο με την ιστορία σας, μην στείλετε email απλούστατα. Οποιοςδήποτε μου στέλνει ένα email με την ιστορία του, μου δίνει νομικά το δικαίωμα να χρησιμοποιήσω την ιστορία του ανωνύμως φυσικά για να φτιάξω ένα βίντεο. Επειδή ναι, αυτό το διάστημα μετά τη διάγνωσή μου είχα να αντιμετωπίσω και μία παραφροσύνη, μία συνθήκη στην οποία ένα πρόσωπο μου στείλε email και έφτιαξα βίντεο μετά... Με κακοποίησε ψυχικά με αλλεπάλληλα email με τα οποία μου ζητούσε να κατεβάσω το βίντεο. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναδεχτώ οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση κάποιος που έχει στείλει ένα email και με το email αυτό έχω κάνει βίντεο να μου κάνει θέμα. Να με ζαλίσει. Φτάνει. Δεν θέλω άλλη κακοποίηση από ανθρώπους με δικαιωματισμό, αλαζονία και αγένεια. Αναφέρομαι στο συγκεκριμένα περιστατικά ανθρώπων που έστειλαν την ιστορία τους και μετά έκαναν θέμα, σε παρακαλώ κατέβασε το email και δεν θέλω και δεν κάνω παρόλο που το email ήταν ανώνυμο. Ή σε άλλου ανθρώπου οι οποίοι στέλνουν τεράστια κατεβατάκια από κάτω γράφουν πε μου απλώ την άποψή σου. Δεν θέλω email. Όχι. Δεν θέλω βίντεο. Όχι. Από τη στιγμή που στέλνει ιστορία σε ένα ψυχολόγο που έχει ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι και κάνει και βίντεο στο οποίο αναφέρει ανώνυμα ιστορίε, δεν έχει κανένα δικαίωμα να πει μην την κάνει αν δεν θέλεις να την κάνει βίντεο, μην τη στείλει. Σε κάθε περίπτωση, η δουλειά μου είναι η ψυχοεκπαίδευση και όχι η απάντηση μηνυμάτων σε messenger, email κτλ. Δεν γίνεται ψυχοθεραπεία μέσω μηνυμάτων, ούτε είμαι η ψυχολόγος σας. Είμαι μία ψυχολόγος που κάνω ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, το οποίο εσείς παρακολουθείτε. Δεν είμαι ψυχολόγος κανενός από εσά. Αν θέλετε να σας συστήσω κάποιο συνάδελφο, μπορείτε να μου πείτε να σας συστήσω κάποιο συνάδελφο. Και οι δωρεάν δομές ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής βρίσκονται στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας μου. Όλες αυτές που έχουμε μαζέψει. Λοιπόν, η Ντόχτο Ράμανη, στο ενδέκατο κεφάλαιο του βιβλίου της «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ», το οποίο διαβάζουμε στη συμμετοχή, διαβάζουμε και σχολιάζουμε στη συμμετοχή, λέει κάτι πάρα πολύ σοφό. Λέει ότι πρέπει επιτέλους οι άνθρωποι να σταματήσουμε, να δίνουμε το 90% του χρόνου μας και της καλοσύνης μας και της ενέργειας μας σε ανθρώπους με ναρκισισμό, αλαζονία, τοξικότητα και δικαιωματισμό και μόνο το 10% του χρόνου μας σε ανθρώπους με καλοήθεια. Πρέπει να αναστρέψουμε λίγο το αυτή την εξίσωση και να δίνουμε το 90% του χρόνου μας σε ανθρώπους με καλοσύνη και καλοήθεια και μόνο το απολύτω απολύτως απαραίτητο 10% σε ανθρώπους με τοξικότητα, αλαζονία και δικαιωματισμό. Οπότε, το να ξοδεύω την ενέργειά μου να απαντάω ατέλειο τα μηνύματα στα messengers τα διάφορα, είτε του Instagram, είτε του Facebook, είτε του Twitter, είτε οπουδήποτε, που μπορεί να θυμηθεί ο καθένας ότι «Α, ας πω την ιστορία μου στη Θέκλα και ας τις γράψω σαν να είναι η κολλητή μου, σαν να είναι μια φίλη μου, να μου τις πω τα κομμενικά μου και το ένα και το άλλο» ή να απαντάω αγενέστατα email από ανθρώπους με πολύ δικαιωματισμό, οι οποίοι γράφουν σαν πως είναι το κέντρο του σύμπαντος και όλοι οι υπόλοιποι είναι υποχρεωμένοι να τους υπηρετούν. Αντί να το κάνω αυτό, πρώτιμο, το 90% του χρόνου μου και της ενέργειάς μου να το, και της καλοσύνης μου, να το διοχετεύω στο να γράφω το βιβλίο το επόμενο, το οποίο σας λέω θα είναι διαφορετικό από τα προηγούμενα όπως το podcast είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα βίντεο που ανεβαίνουν στο κανάλι και να διοχετεύω το 90% της καλοσύνης μου, της αγάπης μου και της ενέργειας μου στο να φτιάχνω τα καθημερινά ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο τα οποία παρακολουθούν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι εξαιρετικά καλοήθεις και δεν γράφουν σχόλια, δεν γράφουν ανοησίες, δεν στέλνουν αχρίαστα email, δεν μεταλεπορούν με οποιαδήποτε τοξικότητα. Έχω κάνει αρκετά ξεμπροστιάσματα. Στην καρτέλα κοινότητα πολλές φορές κάνω αναρτήσεις με απαράδεκτα κατά την γνώμη μου ως δημιουργός στο κανάλι, ως ψυχολόγος που κάνω την ψυχοεκπαίδευση εδώ στο κανάλι, σχόλια, μηνύματα κτλ, δεν θα ξοδέψω άλλη ενέργεια σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν προσοχή, θέλουν αρκισιστική τροφοδοσία με το να ασχοληθώ μαζί τους δεν μετανιώνω για την ενασχόληση που έκανα μέχρι σήμερα, γιατί θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμα τα βίντεο που κάναμε για το Νέκινγκ, καθώς και αναρτήσεις που έχουν γίνει στην καρτέλα κοινότητα γύρω από το Νέκινγκ. Ξαναλέω ότι τα σχόλια κάτω από τα βίντεο δεν θέλω να τα σβήσω, γιατί θεωρώ ότι κάποια από αυτά είναι εξαιρετικά χρήσιμα, έχουν πολύ ενσυναίσθηση μέσα και είναι βοηθητικά για τους ανθρώπους που στέλνουν τις επιστολές οι οποίοι άνθρωποι που στέλνουν τις επιστολές είναι πραγματικοί άνθρωποι και ως ψυχολόγος και δημιουργός αυτό το κανάλι έχω και την κλινική πείρα και την μόρφωση ώστε να καταλάβω αν κάποιος που γράφει ένα email το γράφει με καλοήθεια ή με κακοήθεια και αυτό έχει αποδειχθεί δεκάδες φορές πρόσφατα. Άρα... Από σήμερα, 11 Ιουλίου 2023, σταματάω να λαμβάνω email, δηλαδή να απαντάω σε email. Αν τυχόν στείλετε ένα email, το πιο πιθανό να μην πάρετε απάντηση, αλλά ίσω το περιεχόμενο του email να γίνει βίντεο. Και ξαναμπαίνω δυναμικά στη συγγραφή του βιβλίου. Και θα ήθελα να σα παρακαλέσω στα σχόλια. Μην γράφετε σχόλιο αν δεν είναι απαραίτητο. Μην γράψετε σχόλιο. Πριν πρωτού γράψετε ένα σχόλιο, σκεφτείτε αυτό το σχόλιο θα είναι χρήσιμο με κάποιο τρόπο, θα είναι επικοδομητικό με κάποιο τρόπο, ε, το σχόλιο που θα γράψω έχει κάτι να προσθέσει, εάν όχι να μην το γράψω. Ακόμη και αν είναι σχόλια αγάπης και λατρείας και σε αγαπώ και σε όμορφη κλπ, κλπ γιατί και τα σχόλια παίρνουν χρόνο και ενέργεια που αυτή τη στιγμή χρειάζεται να τη μαζέψω για να συνεχίσω τη θεραπεία μου, για να συνεχίσω τη συγγραφή του βιβλίου και για να συνεχίσω την παραγωγή των καθημερινών ψυχοεκπαιδευτικών βίντεο και τον podcast που τόσο πολύ αγαπήσατε. Και αγαπάτε και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους οι οποίοι σιωπηρά, με σεβασμό με αγάπη, με αξιοπρέπεια, με φιλότιμο, με ενσυναίσθηση. Παρακολουθούν το κανάλι τα τελευταία δέκα χρόνια που είναι ιδιαίτερα ενεργό και που είναι όλες εκείνες οι 70, 80, 90 χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι ωφελούνται καθημερινά από τα βίντεο χωρίς να με πρίζουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Α ξεκινήσει λοιπόν το καλοκαίρι. Θα υπάρχει κάθε μέρα ένα ψυχοεκπαιδευτικό βίντεο. Δεν θα υπάρχουν όμω απαντήσει σε email και απαντήσει στα messengers. Αφήστε με να γράψω. Αφήστε με να δημιουργήσω. Αφήστε με να δώσω το 90% τη ενέργεια μου, τη αγάπη μου και τη καλοσύνη μου εκεί που πραγματικά πρέπει να πάει, στη συγγραφή και στη δημιουργία των ψυχοεκπαιδευτικών βίντεο. Καλό καλοκαίρι.